つけます。Φαντάζεστε να ήταν τόσο ψηλό το αυτοκίνητο, Monster Truck, αυτά που κάνουν στην Αμερική, να βάζαμε τώρα κάτι σαν το λάστιχα τεράστια και να κυκλοφορούσαμε έτσι στον δρόμο? Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε. Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του ToxicTV.gr. Καλώς ήρθατε σε ένα από τα αγαπημένα σας επεισόδια Hilux. Και μπορεί να πηγαίνει αργά-αργά αυτό το αυτοκίνητο, αλλά το προετοιμάζουμε για να κάνουμε ταξίδια στο βουνό. Έχουμε βάλει το μοτέρ και σιγά-σιγά τώρα πρέπει να στήσουμε το αυτοκίνητο, ώστε να κάνουμε και άλλα πράγματα που έχω στο μυαλό μου, που σίγουρα δεν τα φαντάζεστε, έχουν να κάνουν και με φανοπία, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα που θα κάνουμε σήμερα. Όπως θυμάστε λοιπόν εδώ στον Αντώνη τον Ζαχάρη είχαμε βάλει κάποτε αυτά τα 33 λάστιχα, τα οποία σε σχέση με τα μαμά ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Όμως τώρα νομίζω ότι το αυτοκίνητο έχει άλλες ανάγκες, ακόμα μεγαλύτερες. Γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε ακόμα μεγαλύτερα λάστιχα, θα βάλουμε 35. Αυτά λοιπόν θα μας τα πει όλα ο Αντώνης ο Ζαχάρης, για ποιο λόγο επιλέξαμε τα 35 που επιλέξαμε. Να πούμε ότι επειδή σκέφτομαι εδώ πέρα να μεγαλώσω και τα φτερά, πρέπει να έχουμε ακριβώς τα λάστιχα που θα έχει γενικότερα πάνω το αυτοκίνητο για να κάνουμε αυτή την εργασία. Οπότε κάθε βήμα πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Σε αυτό το επεισόδιο επίσης θέλω να δούμε πόσο θα γεμίσει και το κενό εδώ πέρα. Έχουμε βάλει τις αναρτήσεις Rough Country και νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός θα δέσει πάρα πολύ για το βουνό. Πάμε λοιπόν να βρούμε τον Αντώνη τον Ζαχάρη και να ξεκινήσουμε το επεισόδιο μας. Φύγαμε. Τι έχετε σήμερα για το αμάξι μας? Έχουμε φέρει λαστιχάκι. Λαστιχάκι το λες αυτό ή λαστιχά? Ένα μικρό λαστιχάκι για τα μαλλιά. Κλέβεις νομίζω. Νομίζω ανεβήκαμε Δημήτρη αυτή τη φορά. Παρόλο που περίμενα να βάλουμε κάτι μεγαλύτερο. Πόσο μεγαλύτερο? Να πηγαίναμε σε ένα 37. 35. 35, 12,5, 15. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Αντώνη. Κατεβαίνει κιόλας. Καλώς ήρθαμε. Καλώς ήρθατε. Έχουμε καιρό να έρθουμε εδώ πέρα. Έχει πάει ένας μήνας, 1,5. Σου έχω λείψει. Πρέπει να ενημερώσουμε. Δεν πρέπει. Τι θα γίνει με το... Δεν πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο τι πρέπει να γίνει με το Hilux. Τι θα γίνει? Θα μπουν 35 επιτέλους γιατί σηκώθηκε. Τέλεια. Πρέπει να γεμίσουμε και το θόλο. Δεν είναι μόνο το θόλο. Θα γεμίσει λάσπη. Λάσπη. Θα γεμίσει λάσπη. Τι έχουμε λοιπόν, τι μου έχεις για μένα εδώ πέρα, τι λάστιχα μου έχεις παραγγείλει? Μετά το τελευταίο lift που έκανες, που το βάλες στη Rough Country και τους αποστάτες, τις γέφυρες κτλ. Πλέον φαίνεται μικρούλι το αυτοκίνητο με τα 33. Οπότε επιλέξαμε να βάλουμε αυτή τη φορά 35, 12,5-15, το οποίο είναι 5 πόντους πιο ψηλό. Μπορεί, θεωρώ, να πάρει και 37, απλά ας παραμείνουμε στα 35 γιατί θα το επιβαρύνουμε πάρα πολύ το αυτοκίνητο όσον αφορά του μεγάλου λάστιχου. Δεν θα έχει προφανώς την ίδια επιτάχυνση, δεν θα έχει την ίδια κατανάλωση κτλ. Ένα λάστιχο με τακούνι, ε! Ένα λάστιχο με τακούνι, Materen, το οποίο είναι ουσιαστικά 80% off-road και 20% άσφαλτο. Να ενημερώσουμε ότι προφανώς δεν μπορούμε να το βάλουμε για να κάνουμε βόλτες και ταξίδια στην άσφαλτο, διότι και θα διαλύσουμε το όχημά μας, θα το επιβαρύνουμε και θα διαλύσουμε και τα ελαστικά που θα τα έχουμε πληρώσει καλά. Γιατί ένα ελαστικό τέτοιο δεν είναι οικονομικό. Να πούμε ότι τα συγκεκριμένα είναι αρκετά οικονομικά που επιλέξαμε εμείς. Τα συγκεκριμένα τα επιλέξαμε διότι είναι πάρα πολύ οικονομικά, με μια βοήθεια και από την εταιρεία την ίδια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βάλουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να δώσουμε τα 2.000 κάπου αλλού. 2.000, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Κοστίζουν πάρα πολύ, παιδιά. Δηλαδή, βλέπετε ένα λάστιχο. Γενικότερα τα project off-road είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Θεωρώ ότι ένας καταναλωτής τέτοιος, για να πάει να βάλει ένα τέτοιο ελαστικό, προφανώς ξέρει και τι κάνει. Γιατί θέλει και τροποποίηση στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να το ξέρουν και τα παιδιά, δεν μπορεί κανένας να πάει να πάρει ένα τέτοιο ελαστικό και να το βάλει στο όχημά του, εκτός αν το όχημά του είναι ήδη ψηλωμένο, έχει ήδη τις απαραίτητες τροποποιήσεις που χρειάζεται ή μπορεί να είναι και εργοστασιακό ένα τέρας αυτοκίνητο και να το βάλει πάνω. Απλά δεν μπορεί ο καθένας να πάει να πάρει. Θέλω να βάλω 35. Θέλει να μιλήσει σε κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα, συνεργείο, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο όχημα
για να μπει το ελαστικό αυτό. Κατανάλωση. Πιθανότητα 20% αύξηση παραπάνω από το 33%. Γενικά όμως, δηλαδή από ένα σημαντικό... Γενικά μιλάμε για 60%-70% σίγουρα παραπάνω. Να είναι καλά το υγραέριο δηλαδή που βάλαμε, έτσι. Χάνουμε από απόδοση, αλλά να είναι καλά. Και να είναι και καλά το V6, που τουλάχιστον έχει λίγο παραπάνω ροπή από καλά, το εργοστασιακό. Πάλι καλά, πάλι καλά, γιατί το καημένο θα κλαίγει για κάτι φορά. Οπότε λοιπόν, με αυτά τα λάστιχα, Αντώνη, με προετοιμάζεις για το βουνό, με προετοιμάζεις για ταξίδια, για δράση, λάσπη, να κολλάει λάσπη στο λάστιχο. Θα σε προετοίμαζα μόνο αν μπεις σε χωματόδρομο, να βγεις από χωματόδρομο. Θα περάσεις πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ανυπομονώ πραγματικά. Ένα επεισόδιο το οποίο δεν έχει πάρα πολλά να δείξουμε, γιατί αλλάζουμε απλά τα λάστιχα. Απλά τα λάστιχα, ακριβώς. Αλλά θέλω να εστιάσουμε και στις διαφορές που θα δούμε με το 33, να τα βάλουμε και δίπλα, να δούμε την διαφορά και να εστιάσουμε οπτικά και στο... Οπτικά φαίνεται, δηλαδή, 5 πόντους, όλοι ξέρουμε πάνω κάτω πώς είναι. Ακριβώς, και θέλω και να εστιάσουμε για ποιο λόγο βάζουμε αυτά τα λάστιχα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ότι είναι ένα λάστιχο που πρέπει να το μελετήσουν πολύ τα παιδιά για να το επιλέξουν. Το 35, πόσο μάλλον το 37 και το 40. Ακριβώς. Που ανεβαίνουμε ακριβώς. Μετά πάρα πολύ. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, πάμε να βγάλουμε τα 4 από τα λάστιχά μας. Πάμε να τα μοντάρουμε, να δούμε και πώς είναι δίπλα-δίπλα και να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Γυμναστική αυτά τα λάστιχα, έτσι. Με τέτοια λάστιχα γυμνάζονται κιόλας. Έχει παθαίνω λουμπάγκο. Ή γυμναστική λουμπάγκο παθαίνεις, ένα από τα δύο. Τεράστια, τεράστια λάστιχα, φίλε. Η διαδικασία είναι τολμηρή, θα έλεγα. Έτσι ώστε να μοντέσεις και να ξεμοντέρεις αυτά τα λάστιχα. Γενικότερα πρέπει να προσέχεις τη φυσική σου κατάσταση, τη μέση σου. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω έχεις ξεκινήσει εντατικά γυμναστήριο τον τελευταίο καιρό για να καταφέρεις να βάλεις αυτά τα λάστιχα. Για αυτά τα λάστιχα το κάνω. Ισχύει. Διότι έπρεπε να γυμνάσω τη βάση μου, γιατί θα μείνω εδώ, επί τόπου κάτω, από λουμπάγκο. Πάνω. Όχι, γίνα. Μάλλον έκλεβες στο γυμναστήριο και δεν ήσουν τόσο συνεπής. Έλα, Δημητράκη. Από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι το 33, μάλλον, ή ανάποδα. Για δείξε μου. Είναι αισθητή η διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Για να το δείξω από κοντά. Νομίζω ότι το σκαλοπάτι φαίνεται. Φαίνεται. Πάμε. Φύγαμε. Έτσι. Έτσι το θέλω, εννοείται. Είναι τρομερό λάστιχο πάντως. Δημήτρη, έτσι το θέλεις, Έτσι το θέλω. Χωράει. Να το μοντάρουμε εδώ. Εντάξει, χωράει. Οριακά. Πάνω. Ξέρεις. Αυτό είναι η μαγική συνταγή. Θα χρησιμοποιείς μπαζουκάς. Άμα δεν το χρησιμοποιήσουμε, μόνο ο Θεός μπορεί να το μοντάρει αυτό μετά. Να αναφέρουμε ότι μην το κάνετε σπίτι σας. Όχι, τρομοκρατούμε τον κόσμο, έτσι. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η διαδικασία. Την κάνουμε απλά, έτσι όπως πρέπει να γίνει. Απλά εδώ πέρα, επειδή έχουμε το τεράστιο γενό αυτό,
από το να κουράσουμε και να σπάσουμε τα χέρια μας, καλύτερα στο κάνουμε τον κλασικό τρόπο εδώ. Από εδώ. Όχι, 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 έλα από εδώ, θα σου πας την κάμερα. Δυνατό. Η δουλειά του είναι. Να μας ευχαριστεί, να δουλεύει έτσι όπως πρέπει να δουλεύει και να μας κουράζει. Βάζουμε συγκεκριμένο αέρα στο λάστιχο. Γενικότερα στην άσφαλτο χρησιμοποιούμε αρκετό αέρα, διότι αρκετό όταν λέμε, εννοούμε κοντά 30, 28 με 30, ανάλογα το βάρος του οχήματος κιόλας. Για να έχουμε μια κύληση α, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε το μαγούλιασμα το ελαστικό. Όταν βγαίνουμε εκτός δρόμου, προφανώς θα μειώσουμε τον αέρα μας, γιατί θα αντικρίσουμε περίεργα τερέιν, οπότε θα πονέσει πολύ το όχημά μας, όλα τα μηχανικά μέρη. Μπορεί να σκάσουμε κάποιο λάστιχο, λόγω του ότι δεν θα είναι τόσο εύκαμπτο. Και θα έχουμε και την μεγαλύτερη επιφάνεια, έτσι ώστε να περάσουμε ανάλογα το terrain που υπάρχει. Δηλαδή, είτε είναι λάσπη, είτε είναι πετρώδες, είτε είναι χιλιαδιό. Βασικό, πολύ βασικό. Βασικό, ναι. Πρέπει πάντα να προσέχουμε όταν βγαίνουμε εκτός δρόμου το τι αέρα θα χρησιμοποιήσουμε. Πολλές φορές τι αέρα και τι ελαστικό. Γιατί το κάθε terrain έχει διαφορετικό. Έχει διαφορετική απέτηση. Βγάλε τα χέρια. Έτοιμο το πρώτο. Οι πιο πολλοί επιλέγουν να βάλουν ένα τέτοιο ελαστικό απλά για να δώσουν ένα διαφορετικό look στο αυτοκίνητο. Να το δείξουν πιο μεγάλο, πιο... Αλλά πρακτικά στο εξάμεινο που φέρουν όλοι και τα δίνουν. Αντώνη, βουνό, εσύ πας. Αν έχω χρόνο, ναι. Πάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Είναι όπως πηγαίναμε στην παιδική χαρά μικρή και παίζαμε όλοι μαζί. Επιπλέον, η παιδική χαρά έγινε off-road. Αντώνη, Πικάσο. Πάντα το λέω στα επεισόδια. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη δουλειά στη δουλειά μου. Δεν το έχεις καταλάβει. Δημιουργώ έργα τέχνης. Κουραστικό, ε. Εδώ πέρα σε αυτό το μαγαζί πυροβολάτε. Νομίζω ότι χωρίς τον μπαζούκα, Δημήτρη, δεν τα καταφέρναμε διαφορετικά. Καμπύλη, πού θέλεις. Εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι. Θεωρώ ότι το έχουμε καταλάβει όλοι ότι μετά από την καραντίνα, κορονοϊούς και τα λοιπά, ότι όλοι θέλουν απλά να φεύγουν και να ξεφεύγουν λιγάκι από την καθημερινότητά τους. Είναι ένα πραγματικά ωραίο χόμπι που ξεφεύγεις κάθε μέρα και κάνεις τα πάντα. Έτοιμη και η δεύτερη. Τα κόμμα θα το κάνεις. Όχι Hilux, τα κόμμα. Μόνο του έρχεται πλέον, έτσι. Έχει μάθει το δρόμο. Το κακό ή το καλό. Εσύ θα μας το πεις. Το καλό. Είπες λάθος.
Γιατί το αυτοκίνητο γίνεται για hard core καταστάσεις. Οπότε θα πάρει τον κακό το δρόμο. Έτοιμο και το τρίτο. Άντε, Παναγία μου. Πώς φαίνεται που βλέπεις για τελευταία φορά το 33? Θα πω αντίο. Γεια σου, 33. Και καλησπέρα, 35. 35. Εντάξει. Πάμε, φύγαμε. Φύγαμε. Ανυπομονώ. Τελικά θα πάει στο βουνό αυτό το αυτοκίνητο. Ποτέ. Θα πάει. Δεν ξέρω. Μετά από τέτοια λάστιχα δεν πρέπει να πάει. Θα είναι κρίμα να μην πάει. Αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε κι αυτό off-road. Το έχουμε δει μόνο δηλητρό. Όταν ήταν, τι ήταν, 1600. Όχι 1600, 2200 ήταν. 2200 ήταν το καημένο. Εργοστασιακό, καρμπιλατέρ. Φοβερό. Νομίζω από τότε έχει να πάει. Ναι. Δεν θα έπρεπε. Θα πρέπει. Θα είναι, πάει, θα πάει. Είναι κρίμα. Τρίλιτρο V6 τώρα με τέτοια λάστιχα. V6. Θα γίνει δουλίτσα. Πάμε να τελειώσουμε και το τελευταίο. Δημήτρη, τελειώσαμε. Πάμε να βάλουμε το τελευταίο ελαστικό για να δούμε τι φτιάξαμε και σήμερα. Ήταν δύσκολο, έτσι. Αρκετά. Διώχτω από αυτή τη ζωή μας το λαστιχάκι αυτό. Από το επεισόδιο λοιπόν. Παιδιά, έχουμε 35, Αντώνη. Πλέον σηκωμένη επιπλέον 5 πόντους. Έχει δείξει πάρα πολύ ωραίο το λάστιχο και να πούμε ότι εκτός από το ότι γέμισε, το είδαμε τελικά ότι γέμισε, έχει και πολύ ωραίο τακούνι. Έχει πάρα πολύ ωραίο τακούνι, όπως όλα τα ματερέν τα λάστιχα. Απλά όσο αυξανόμαστε, όσο ανεβαίνουμε, μειώνονται κάτι άλλο. Έχει ψηλώσει πάρα πολύ. Μπορείς να ανέβεις? Νομίζω πως ναι, με άλμα. Θα κάνω πατάκι. Η Ελένη θα δυσκολεύεται. Οπότε να πούμε ότι στα επόμενα επεισόδια έχουμε σιγά σιγά να κόψουμε φτερά. Θα το δείτε. Θα κάνουμε κάτι custom εδώ πέρα. Θα βάλουμε σκαλοπάτι για να μπορούμε να ανεβαίνουμε. Καλάθι. Θα κάνω κάποιες καστομιές στην καρότσα. Και ύστερα το αυτοκίνητο θα βαφτεί όλο κόμπρα. Οπότε δεν έχει τελειώσει. Έχουν γίνει πολλά ακόμα. Ναι, ναι. Και το off-road παρατηρώ ότι δεν τελειώνει ποτέ. Όχι, το off-road είναι από τα μηχανοκίνητα, ας πούμε, από τα χόμπι. Που τα οποία δεν έχουν τελειωμό και είναι δυστυχώς πανάκριβο χόμπι. Απλά είναι ότι καλύτερο υπάρχει γιατί κυκλοφορείς, κάνεις τις βόλτες σου, εξερευνείς πράγματα. Είναι αυτό που χρειάζεσαι για να ξελαμπικάρεις και να φεύγεις από την καθημερινότητά σου. Και με αυτά τα λάστιχα σίγουρα μπορώ να εξερευνήσω μέρη που πριν δεν μπορούσα. Όχι, δεν το φανταζόταν καν αυτό το αυτοκίνητο ότι θα πάει εκεί που θα πάει. Και εγώ 33 βάλαμε και λέγαμε τελείωσε και τελικά 35. 35. Ας κλειδώσουμε στο 35. Γιατί θα πονέσει πάρα πολύ το καημένο. Ωραία, κλειδώνουμε στα 35, είναι πάνω τα λάστιχα. Εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τον Αντώνη, παιδιά, τον Ζαχάρη, μπορείτε να τον βρείτε εδώ και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα δικά σας αυτοκίνητα off-road, συμβατικά. Ό,τι χρειαστούν, εδώ πέρα είμαστε. Είτε μισλίκ, είτε off-road, όλα. Όλα. Πάλι καλό που δεν μου βάλεις κανένα σέμι εδώ πέρα. Δεν θέλω να το κάνω εικόνα. Όχι, όχι. Και τα παιδιά μπορούν να κάνουν like, subscribe και κουδουνάκι. Για να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια και. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Έτσι. Ανέβα τώρα να σε δω πάνω να μπορείς. Για ανέβα. Μαλάκα. Μαλάκα. Οχ. Σε αυτό το όχημα μπαίνεις κάπως έτσι.
Αντέβηκες. Γεια σου, παιδιά, καλή συνέχεια. Δημήτρη, ξεκινάω. Να δω πώς θα κατέβεις τώρα. Με τον ίδιο τρόπο ανέβηκα. Μ' αρέσει τόσο πολύ που νομίζω θα το πάρω σπίτι μου. Το πάω μια δοκιμή, θα στο γυρίσω κάνα χρόνο. Σίγια!